Θα καλωσορίσουμε τον καθηγητή γεωστρατηγικής στην Εθνική Σχολή Άμυνας, τον κύριο Γιώργο Φιλή. Τον ευχαριστούμε πολύ που είναι εδώ κοντά μας. Γεια σας, μας. Καλησπέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλησπέρα σας, κύριε Φιλή. Τι καιρό έχετε εκεί στην Αθήνα? Εδώ είναι πολύ ωραίος ο καιρός και αρκετή ζέστη. Η βροχή δεν έχει ακόμη. Και αρκετή ζέστη, μάλιστα. Λοιπόν, ας γυρίσουμε στα δικά μας, καθώς είναι σαφές ότι προκαλείται ένας προβληματισμός στην Αθήνα τις τελευταίες ημέρες, τα τελευταία 24 ώρα, εν ώψη του τέτα-τέτ του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Ταγίπ Ερντογάν στις 14 Ιουνίου, με φόντο αυτή τη διπροσωπεία της Άγκυρας, διότι τα τελευταία 24 ώρα, τουλάχιστον ο Μευλού Τσαβούσογλου έχει επιλέξει μια ήπια στάση. Δεν το βλέπουμε όμως από άλλους αξιωματούχους της τουρκικής κυβέρνησης, οι οποίοι πραγματικά εξαπολύουν ρουκέτες κατά της χώρας μας. Είναι σαφές ότι οι προσδοκίες για το ραντεβού των δύο ηγετών δεν μπορεί να είναι υψηλές. Παρά το γεγονός όμως ότι έχει αποκατασταθεί ο διάβλος επικοινωνίας και στο υψηλότερο επίπεδο, και αυτό αξιολογείται θετικά από την Αθήνα. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Φίλη, κάτι και να μου απαντήσετε ευθέως όπως το κάνετε όλο αυτό το διάστημα. Είναι τόσο σημαντική αυτή η συνάντηση που θα έχει ο Έλληνας Πρωθυπουργός με τον Τούρκο ομολογό του τη Δευτέρα, ή είναι πιο σημαντική η συνάντηση Biden-Erdogan? Αυτό, από το στόμα μου το πήρατε. Ναι. Το πιο σημαντικό είναι η συνάντηση Biden-Erdogan. Mm-hmm. Αυτό το οποίο κάνει η ελληνική κυβέρνηση, όπως το είπαμε και τις προηγούμενες φορές, είναι επί της ουσίας να νομιμοποιεί οτιδήποτε κάνει η Τουρκία έναντι της χώρας μας και έναντι της Δυτικής Συμμαχίας, με το να συνεχίζουμε να υποκρινόμεθα ότι μιλάμε και συνομιλούμε μαζί τους. Άρα λοιπόν εγώ θεωρώ ότι δεν, κρίνοντας φυσικά, προσέξτε με, κρίνοντας φυσικά και αυτά που είπε ο κύριος Δένδιας πρόσφατα πριν μία-δύο μέρες, ότι πλέον στα βασικότερα θέματα έχουμε αντιδιαμετρικά αντίθετες απόψεις. Από τη στιγμή λοιπόν που υπάρχουν αντιδιαμετρικά αντίθετες απόψεις, η συζήτηση η οποία πρόκειται να συναλάβει η χώρα μεταξύ του κυρίου Μητσοτάκη και του κυρίου Ερντογάν, υπό κανονικές συνθήκες, είναι μόνο για τη φωτογράφηση. Τίποτα άλλο. Μάλιστα. Εάν φυσικά οδηγηθούμε, έχουμε μυστική διπλωματία και ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδος ψεύδεται, που δεν νομίζω ότι θα ψεύδεται, θα οδηγηθούμε σε τίποτα συνυποσχετικά ή θα ακούσουμε διάφορα τέτοια καινοφανή, τα οποία δεν έχουν καμία αυτή τη στιγμή δεν συνάδουν με τις σχέσεις μας με την Τουρκία έτσι όπως είναι τώρα. Άρα λοιπόν, θεωρώντας λοιπόν ότι ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών λέει την αλήθεια στους Έλληνες, ότι όντως η ελληνική πλευρά έχει κάνει το χρέος της και έχει τοποθετηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε η Τουρκία να αντιληφθεί ότι πλέον δεν υπάρχει κανένα κοινό έδαφος, δεν θα οδηγηθούμε και δεν θα βρεθούμε προεκπλήξεων περί συνυποσχετικών ή οτιδήποτε άλλο το οποίο έχει να κάνει με πράγματα τα οποία δεν είναι σίγουρα υπέρ των ελληνικών συμφερόντων αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Κύριε Φίλη, οι Τούρκοι αξιωματούχοι γιατί συνεχίζουν να δυναμητίζουν το σκηνικό και δεν ακολουθούν την γραμμή του Μευλούτ Τσαβούσογλου? Χθες, για παράδειγμα, ο Χουλουσί Ακάρ κατηγόρησε την Αθήνα για επεκτατισμό και είπε χαρακτηριστικά κάτι που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση: ορίστε να κοιτάξετε το χάρτη, δείτε ποιος επεκτείνεται. Η Ελλάδα επεκτείνεται από το 1821. Δεν έχει και άδικο και δεν είναι και κακό η χώρα μας να επεκτείνεται, κύριε Φίλη. Δεν ξέρω. Νούμερο ένα. Μάλιστα. Μας το αναγνώρισε αυτό, αλλά γιατί πάει έτσι? Ναι, κοιτάξτε. Παίζουμε το καλό μπάτσο και το κακό μπάτσο αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι το παιχνιδάκι που παίζουν οι Τούρκοι. Δηλαδή, βάζουν αυτόν τον, πώς να το πω τώρα, αυτόν τον γραφικό, εν πάση περιπτώσει, τύπο, τον κύριο Τσελίκ, ο οποίος είναι στο ΑΚΕΠΕ, έχει κομματική ταυτότητα, αυτός να ξεσπαθώνει και να το παίζει ελληνοφάγος, και από εκεί και ύστερα βάζουν το Γιουσουφάκι του κυρίου Ερντογάν, τον υπουργό εξωτερικών, τον υπουργό, με συγχωρείτε, άμυνας. Έχω εξηγήσει για ποιο λόγο τον αναφέρω έτσι. Έχουμε πει ότι εξαρτάται πλέον την ύπαρξή του ως άνθρωπος, διότι τα γαλόνια του δεν τα τίμησε ως αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων όταν κατά τη διάρκεια της βάρδιάς του και πιάστηκε χμάλωτος και έγινε πραξικόπημα, εάν δεχτούμε ότι το πραξικόπημα ήταν αυτό που λέμε. Οπότε ό,τι του πει ο κύριος Ερντογάν, ο κύριος Ακάρ θα συνεχίσει να το λέει. Άρα λοιπόν εγώ θεωρώ πρώτον ότι θυμάστε τι είχαμε πει, ο κύριος Τσαβούσογλου έχει περγαμηνές στη Δύση. Ο κύριος Τσαβούσογλου σε μια περίπτωση με τα Ερντογάν είναι μυστήρας. Ναι. Είναι μυστήρας. Δεν είναι χαζός ο κύριος Τσαβούσογλου.
Είναι μνηστήρας, λοιπόν, έτσι. Και μια καλή περίπτωση θεωρείται. Κάνω μια κτήπη. Ναι, ναι, και πρώτη φορά να το κάνω. Αλλά επειδή το έχουμε πει τουλάχιστον 2-3 φορές από το Γενάρη και πέρα, από τότε που ο κύριος Νταβούτογλου είπε ότι θα τον αδειάζουν τον Ερντογάν ή αυτοί που τον κυδεμονεύουν οι στρατηγοί, και επειδή είπαν ότι μάλλον η επόμενη μέρα μετά τον κύριο Ερντογάν, ειδικά αν δεν πάει καλά η συνάντηση με τον κύριο Μπάιντεν, θα είναι λογικά κάποιοι στρατιωτικοί ατλαντιστές, φυσικά με στοιχεία του ΑΚΕΠΕ όμως μέσα, άρα λοιπόν κύριο Τσαβούσογλου, λοιπόν θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Και πολύ σωστά το παρατηρήσατε ότι ο κύριος Τσαβούσογλου δεν θέλει να κάψει τις γέφυρες και τις δικές του με τη Δύση σε τελική ανάλυση και αφήνει τον his master's voice, τον κύριο Ακάρ, ο οποίος απολύτως εξαρτάται από την ύπαρξη του κύριου Ερντογάν, να κάνει το κομμάτι του. Τώρα, επιτρέπετε... Συγγνώμη, για να πω για το 1821, δεν μπορείς να το αφήσεις. Οπωσδήποτε θα μας πείτε, κύριε Φίλη. Απλά καταλαβαίνω από αυτά που μου λέτε ότι υπάρχει και μία ίντρικα μεταξύ των αξιωματούχων της τουρκικής κυβέρνησης, μία αντιπαράθεση. Είναι αυτό... πολιτική, κοιτάξτε να δείτε, είναι πολιτική. Μάλιστα. Αντιλαμβάνονται ότι ο Ερντογάν δεν πρόκειται να κάτσει μέχρι το 2030 ή μέχρι το 2000, δεν ξέρω πότε. Μάλιστα. Σκέφτεται και προφανώς, επειδή βλέπουν ότι παίζεται και παίζει η Τουρκία και με τη φωτιά, έτσι, ανεξαρτήτως του τι γίνεται με την Ελλάδα, τα υπόλοιπα τα θέματα είναι πολύ σοβαρά για τους Αμερικάνους και τους Δυτικούς, έτσι. Προσπαθούν να πλασαριστούν, όπως καταλαβαίνετε, γιατί επίσης αντιλαμβάνονται. Και αυτή η αντιπαλότητα που έχει δημιουργήσει ο κ. Ερντογάν δεν είναι πλέον στο πλαίσιο το πολιτικό απλά. Δηλαδή πάμε σε επίπεδο ασφάλειας ανθρώπινης ζωής, όπως μπορεί κάποιος να το καταλάβει. Αλλά ας πούμε κάτι για τον κύριο Ακάρ, για αυτά που λέει. Επειδή αυτός ο άνθρωπος μας έχει συμβουλεύσει να μην αγοράζουμε οπλικά συστήματα γιατί τα λεφτά μας θα πάνε χαμένα, και επίσης μας κάνει και μαθήματα γεωγραφίας και για το 1821 να δούμε το χάρτη. Εγώ θα του πρότεινα να δει το χάρτη της Ελλάδος ή του Βυζαντίου το 1071. Να δει λοιπόν πού ήταν οι Τούρκοι το 1071 και πού είναι τώρα. Και μετά θα έρθουμε να συζητήσουμε για ποιος έκανε επέκταση και ποιος έκανε μείωση και ποιος ξανακάνει επέκταση. Λοιπόν, εμείς γυρίσαμε στα πατρογονικά μας εδάφη. Και να το πω πολύ απλά... Η επανάσταση του 1821 δεν έχει λήξει, κυρία Βροχίδου. Η επανάσταση του 1821, άμα δείτε ποιοι ήταν οι σκοποί και οι στόχοι της επανάστασης του 1821, έχει ολοκληρωθεί κατά το ίμιση. Άρα λοιπόν θα συμβούλευα τον κύριο Ερντογάν, τον κύριο Ακάρ, να κοιτάει καλύτερα την ιστορία και όταν μιλάει να βάζει τη γλώσσα του μέσα στο μυαλό του πρώτα. Γιατί καλά είναι να τα λέει αυτά στους χαχόλους, στους Τούρκους, αλλά τοποθετήσεις του τύπου «κοιτάξτε το χάρτη από το 1821», εγώ θα του πω «κοιτάξτε το χάρτη από το 1071», μπορεί να του πω το χάρτη «κοιτάξτε το χάρτη από το 325 π.Χ.» και πάει λέγοντας. Άρα λοιπόν δεν είναι τοποθέτηση, ούτε είναι σοβαρό επιχείρημα κάτι τέτοιο και σε οτιδήποτε ανιστόρητο ή που προσπαθεί να αφήσει αντιπώσεις λέει η Τουρκία, η Ελλάς θα πρέπει να απαντάει με το ίδιο νόμισμα. Το έχουμε ξαναπεί αυτό. Δεν μπορούμε να τα αφήνουμε να πέσουν αυτά, διότι οι Τούρκοι το θεωρούν αδυναμία. Μάλιστα. Κύριε Φίλη, αυτό τον τύπο τον ανεκδίγητο, σίγουρα τον έχετε δει, αυτό τον μαφιόζο, τον Μπεκέρ, που καθημερινά λοιπόν βγαίνει στο διαδίκτυο και κάνει τις καταγγελίες του για την τουρκική κυβέρνηση, βάζει στο στόχαστρο υπουργούς της τουρκικής κυβέρνησης και του τουρκικού κόμματος και είναι μάλιστα αυτό το βίντεο που παρακολουθήσαμε αυτήν την εβδομάδα, το ένατο κατά σειρά, το οποίο βλέπουν εκατομμύρια χρήστες στο διαδίκτυο και ο ίδιος είπε ότι θα αφιερώσει ένα εξαιρετικό βίντεο, special edition, για το Ταγίπ Ερντογάν και εκεί θα έρθουν φοβερές αποκαλύψεις και καταγγελίες, κύριε Φίλη. Αλλά τώρα τον βλέπω λίγο έτσι πώς μιλάει. Δεν ξέρω, χαμογελάει, δεν ξέρω, σαν να έχει πιει κάτι πιο πριν. Ναι. Χωρίς να έχω πληροφόρηση προφανώς, όπως καταλαβαίνετε. Αυτός επιβεβαιώνει όλο αυτό που λέμε εδώ και ένα χρόνο από την καλή σας εκπομπή, ότι μιλάμε για ένα κράτος κέντρο λογιστικής υποστήριξης των τσιχαντιστών του ISIS στη Συρία και όπου δει. Δηλαδή ο κύριος Πεκέρ, εν πάση περιπτώσει, ο συγκεκριμένος αυτός άνθρωπος επιβεβαιώνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτό το οποίο συζητάγαμε εδώ και ένα χρόνο, ότι η διαπλοκή μεταξύ του κοινού εγκλήματος, της τρομοκρατίας, του ακραίου εθνικισμού, σοβινισμού και του ισλαμικού εξτρεμισμού,
μαζί με το κράτος είναι συνυφασμένο πλέον. Υπάρχει άμεση διαπλοκή σε αυτό το κράτος δίπλα μας, έτσι, την Τουρκία. Mm-hmm. Κάτι το οποίο είχε φανεί από την υπόθεση του Σουσουρλούκ, άμα θυμάται, άμα θυμούνται οι φίλοι, τη δεκαετία του 90. Μάλιστα. Όπου σε ένα ατύχημα αυτοκινητιστικό είχαν βρει μέσα έναν αρχιμαφιόζο, έναν πολιτικό. Είναι σαν αυτό το ανέκδοτο και δεν θυμάμαι και ποιον άλλον. Και άλλον έναν είχαν βρει, οι οποίοι δείχνανε, έβλεπε τη διαπλοκή που γινόταν μέσα σε αυτό το κράτος. Υπάρχει περίπτωση να τορπιλήσουν. Δεν είναι τυχαίο πάντως. Αυτό που μπορώ να σας πω σίγουρα είναι ότι δεν είναι τυχαίο ότι βγαίνει τώρα αυτός ο άνθρωπος και λέει αυτά τα πράγματα. Αυτό σημαίνει ότι κάποιος έχει αποφασίσει να ρίξει τον κύριο Ερντογάν και από το εσωτερικό του και να τον αποδομήσει ως πολιτικό, έως άνθρωπο, έως Τούρκο, έως οτιδήποτε και να δημιουργήσει τεράστιο ζήτημα στο θέματα δικαιοσύνης προφανώς και νομιμότητας, έτσι, του συστήματος του κυρίου Ερντογάν. Ο ίδιος πάντως διαψεύδει ρητός και κατηγορηματικός ότι τον έχει βάλει η Αμερικανική κυβέρνηση να τα κάνει αυτά. Επειδή παρακολούθησα τα βίντεο του, δεν το διαψεύδει και νιώθει και μια ασφάλεια. Ορίστε, τι? Μπορεί να είναι Ισραηλινή κυβέρνηση. Μπορεί να είμαστε εμείς που τον βάλαμε, κύριε Αβροχίδη. Εμείς που ξέρουμε τη διπλωματία από το πρωί μέχρι το βράδυ με αυτό ασχολούμαστε και κάνουμε υβριδικό πόλεμο κατά της Τουρκίας, διότι αντιμετωπίζουμε με πολύ πρακτικό τρόπο αυτό που μας κάνει εδώ και ένα χρόνο τουλάχιστον, μπορεί να τον έχει βάλει η ελληνική κυβέρνηση, οι ελληνικές υπηρεσίες, δεν ξέρει κανείς. Το σίγουρο πάντως είναι ότι όποιος και να τον έχει βάλει, γιατί δεν μπορεί αυτός ο άνθρωπος να ξύπνησε μια μέρα και να το αποφάσισε να το κάνει αυτό, είναι και εσωτερικό ζήτημα της Τουρκίας. Σίγουρα είναι εσωτερική αντίπαλη του κυρίου Ερντογάν, του συστήματος μάλλον Ερντογάν, και σίγουρα είναι οι ξένες δυνάμεις, γιατί όλα αυτά τα οποία έχει, προφανώς ξέρετε, είναι με τις μυστικές υπηρεσίες. Αυτά είναι όλα βιντεοσκοπημένα, ξέρετε, όλα αυτά τα έγγραφα που θα αποδεικνύουν αυτά που λέει ο Πεκέρ, νομίζω ότι δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να το βρει κάποιος σε κοινή θέα ή σε ανοιχτές πηγές. Άρα είναι σίγουρο κάποιο μαύρη επιχείρηση από το εξωτερικό με αντιπάλους του Ερντογάν και του καθεστώτος του στο εσωτερικό της Τουρκίας, και βρήκανε φυσικά τη χρονική περίσταση, αυτό που λέμε timing, να τον χτυπήσουν, διότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε τεράστια πίεση και θέση αδυναμίας. Πάντως, κύριε Φίλη, φαίνεται ότι ο Ταγίπ Ερντογάν θα δώσει εξετάσεις στη Δύση, με φόντο αυτή στις πολύ σημαντικές συναντήσεις που θα προκύψουν την Δευτέρα. Από διάφορες συζητήσεις που κάνουμε εδώ με διεθνολόγους στη Βεργίνα τηλεόραση, προκύπτει και πλέκονται σενάρια, ακόμα και ενδεχομένως για μια ανατροπή και για μια καλυτέρευση στη σχέση των δύο χωρών. Ποια είναι η δική σας εκτίμηση, ανάμεσα δηλαδή στη ΣΥΠΑ και την Τουρκία? Το 2011 βγήκε τώρα, πάλι και αυτό βγήκε αυτή τη βδομάδα, ο κύριος Ερντογάν έκανε κάποιες δηλώσεις ερωτικού περιεχομένου για το τι θα έκανε στους Ισραηλινούς, στους Αμερικανούς και στους νατοϊκούς. Ναι, όντως. Ο άνθρωπος αυτός, όπως έχουμε πει, έχει ένα συγκεκριμένο όραμα. Έχει μια συγκεκριμένη ιδεολογία πριν γίνει πρόεδρος, πριν γίνει πρωθυπουργός, πριν γίνει δήμαρχος. Να καταστρέψει το ΝΑΤΟ. Να καταστρέψει. Είναι αντιδυτικός από γεννησιμιού του. Για τον Α ή τον άλλο τρόπο. Με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Ή για τον Α ή τον Β λόγο. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Εγώ δεν θεωρώ ότι υπάρχει περίπτωση πλέον. Γιατί αυτά που θα του ζητήσουν οι δυτικοί θα είναι τέτοια το οποίο ούτε και ως χαρακτήρας, έτσι όπως έχει δείξει μέχρι στιγμής, έτσι, δεν πρόκειται να το αποδεχτεί. Εκτός βέβαια και αν του πούνε κάνε εσύ αυτό και εμείς θα σου δώσουμε το Μισό Αιγαίο ή την Κύπρο ή οτιδήποτε. Βέβαια εδώ έγκυται στο τι θα κάνουμε εμείς. Αλλά εν πάση περιπτώσει, επειδή θα ζητήσει αντάλλαγμα για να γίνει κάτι τρομακτικά διαφορετικό από αυτό που είμαστε τώρα, εμείς θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στο τι θα συζητήσουμε μαζί του και τι θα συζητήσουμε και με τους συμμάχους μας. Λοιπόν, γιατί το έχουμε πει, το σύνδρομο της Ιφηγένειας είναι πλέον εγγενές χαρακτηριστικό του ελληνικού πολιτικού συστήματος όταν έχει να κάνει με τις σχέσεις Δύσης-Τουρκίας-Ελλάδος. Λοιπόν, αυτό το κλείνω γιατί δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω, γιατί δεν θεωρώ ότι πρόκειται να αποδεχτεί κάποιος Έλληνας κάτι, εν πάση περιπτώσει, τόσο άσχημο για την πατρίδα. Αυτό όμως το οποίο θέλω να πω σίγουρα είναι ότι ο κύριος Ερντογάν υπό κανονικές συνθήκες δεν θα τα βρει με τους Αμερικανούς. Είναι πολύ δύσκολο να τα βρει με τους Αμερικανούς. Είναι τέτοια τα μέτωπα πλέον ανοιχτά και δεν είναι μόνο με τους Αμερικανούς, είναι με τους Ισραηλινούς. Αν ήταν μόνο με τους Αμερικανούς, εγώ θα σας έλεγα
ότι θα μπορεί και να οι Αμερικανοί να, ναι, να το αποδεχόντουσαν. Αλλά έχει τέτοια ιστορία ανοίξει με το Ισλάμ και τους Ισραηλινούς, που δεν θα τους αφήσουν οι Ισραηλινοί, εν πάση περιπτώσει, όσο εν πάση περιπτώσει μπορούν να επηρεάσουν την άποψη των Αμερικανών για κάτι τέτοιο. Άρα η εκτίμησή μου είναι ότι μπορεί στα λόγια να επέλθει κάποιου τύπου ίσως σύγκληση, ίσως δεν ξέρω, καλυτέρευση, αλλά επί της ουσίας δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα, διότι δεν θα αλλάξει η πολιτική της Τουρκίας. Δεν θα αλλάξει. Ό,τι και να πούνε, οπότε και να πούνε το στις 14-15 του μήνα, πότε θα συναντηθούν, 16. 14. Ότι τα, 14, ότι τα βρήκανε, ή εν πάση περιπτώσει σε κάποια σημεία τα έχουν βρει, είναι ξεκάθαρο ότι δεν θα το ακολουθήσει αυτό ο κύριος Ερντογάν. Ποτέ δεν έχει ακολουθήσει και δεν έχει κρατήσει το λόγο του σε τίποτα από ό,τι έχει συμφωνήσει με τον οποιονδήποτε. Κύριε Φίλη, έτσι, ξέρετε γιατί με είδατε να τονίζω τόσο πολύ με έμφαση το 14 Ιουνίου. Γιατί στις 16 Ιουνίου, δύο μέρες μετά, θα έχουμε μια πιο σημαντική συνάντηση ανάμεσα στον Πούτιν και τον Τζο Μπάιντεν. Δεν ξέρω αν είναι πιο σημαντική. Ναι. Ναι, δεν ξέρω αν είναι και πιο σημαντική. Μια δική προφανώς μου εκτίμηση είναι αυτή. Είναι πιο σημαντική, κύριε Φίλη. Ναι. Προφανώς, κοιτάξτε να δείτε. Ναι. Η κατάσταση αυτή τη στιγμή στις αμερικανο-ρωσικές σχέσεις δεν έχει προηγούμενο. Δηλαδή, υπενθυμίζω ότι δεν έχουν αυτή τη στιγμή πρέσβη η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Μόσχα και η Ρωσία στην Ουάσιγκτον. Έχουν αποχωρήσει. Δηλαδή, επισήμως δεν υπάρχει αντιπροσώπευση της Ρωσίας στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες και των Ηνωμένων Πολιτείων στη Ρωσία. Άρα, εξ ορισμού υπάρχουν μια σειρά θεμάτων τα οποία έχουν να κάνουν από τα βαριά θέματα, τα οποία είναι το τι γίνεται στην Ουκρανία, γιατί τα στρατεύματα των Ρώσων παραμένουν, η ένταση παραμένει, υπάρχουν κινήσεις, αλλά αυτό που έγινε στη Μέση Ανατολή το επισκίασε για λίγο. Υπάρχουν τα ζητήματα λοιπόν στρατιωτικοποίησης. Δεν είναι τυχαίο ότι βγήκε πλέον και επισήμως η Ρωσία από το πρόγραμμα Open Skies, ανοιχτή ουρανή. Αυτό έγινε σωστά. Εχθές το υπέγραψε ο κύριος Πούτιν. Μάλιστα, αυτό πολύ σημαντική εξέλιξη. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό βέβαια είναι σε συνέχεια, τι είχαν κάνει και οι Αμερικανοί πριν νομίζω 2 χρόνια. Ναι. Αλλά η αντιπαράθεση φτάνει στο διάστημα, κύριε Φίλε. Αυτό λέω. Ναι, είναι συλλογικό το πότε το έκανε κιόλας ο Ρώσος. Ο Ρώσος το έκανε μια εβδομάδα πριν συναντήσει για πρώτη φορά τον Biden. Ναι. Υπάρχουν τα θέματα καθεστώτος. Δηλαδή, σου λένε οι Αμερικανοί ότι παραβιάζεται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Άρα λοιπόν το Ναβάλνη και δεν συμμαζεύεται όλα αυτά που λένε στους Ρώσους, άρα μιλάνε για το εσωτερικό της Ρωσίας. Υπάρχουν οι κατηγορίες των Αμερικανών προς τους Ρώσους για κυβερνοεπιθέσεις, για εμπλοκή των Ρώσων στην Αμερική. Δηλαδή θέλω να πω, δεν είναι όπως ήταν στον ψυχρό πόλεμο, έχουμε το θέμα, ξέρω εγώ, του Βερολίνου και τι θα κάνουμε. Είναι δηλαδή και θέματα τα οποία άπτονται για την ευρύτερη ισορροπία δυνάμεως στην Ανατολική Ευρώπη και στη Μέση Ανατολή, αλλά έχει να κάνει και με θέματα τα οποία έχουν να. Είναι εξόχως σημαντικά για τις εσωτερικές σχέσεις μεταξύ των δύο αυτοκρατών. Άρα σίγουρα είναι ιστορικές οι επόμενες εβδομάδες, διότι νομίζω ότι θα κρίνουν πολλά πράγματα. Βεβαίως. Θα κρίνουν κατά πόσο θα πάμε με τους Ρώσους και τους Αμερικανούς σε κάποιο modus operandi και modus vivendi, δηλαδή θα βρεθεί. Όχι ότι πρόκειται να οδηγηθούν σε να καλυτερεύσουν σχέσεις, αλλά πάσχοντας να μην χειροτερεύσουν. Και σε δεύτερο επίπεδο, η Τουρκία με την συμμαχία είναι πάρα πολύ σημαντικό και κάνω μία έκκληση, ας μην του δώσουμε αυτού του ανθρώπου συγχωροχάρτη και στο ΝΑΤΟ. Δηλαδή αυτή η συνάντηση, αφού αποφάσισε η ελληνική κυβέρνηση να γίνει, γιατί μπορούσε πολύ καλά, όπως έχουμε πει, να μην γίνει. Έχουμε κάθε λόγο, κανένας δεν θα έλεγε στον κύριο Μητσοτάκη γιατί κάνεις αυτή τη συνάντηση, μην του δώσουμε πάλι συγχωροχάρτη. Μάλιστα. Μην κάνουμε αυτό στην πατρίδα μας. Κακό στην πατρίδα μας θα κάνουμε. Δεν θα κάνουμε καλό στις σχέσεις μας με την Τουρκία. Δηλαδή, τι να κάνουμε και να μην του δώσουμε συγχωροχάρτη? Πρέπει να του εξηγήσουμε με ξεκάθαρο τρόπο ότι η χώρα θα υπερασπιστεί τα κυριαρχικά της συμφέροντα με κάθε μέσο. Θα πρέπει να σταματήσουμε την πιπίλα 6 ναυτικά μίλια και μετά ό,τι θέλετε κάνετε. Η Ελλάς δεν θα χτυπήσει ποτέ πρώτη, οπότε βαρέστε μας στο κεφάλι όποτε θέλετε, και η Κύπρος είναι ξεχωριστό κράτος, οπότε κάντε ό,τι γουστάρετε, γιατί ετοιμάζεται να κάνουν ό,τι γουστάρουν. Τα είδατε τα δημοσιεύματα ότι ετοιμάζεται το Γιαβού, το γνωστό Γιαβού. Εμείς δεν έχουμε Γιαβούς. Εντάξει, έχουν αυτοί οι Γιαβούς.
Ναι, ναι, για αυτούς είναι στο σουλτανικό προσωνύμιο, εν πάση περιπτώσει. Μάλιστα. Λοιπόν, οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και ούτως ή αλλιώς εγώ σας λέω και θα το δούμε, δηλαδή θα φανεί στις επόμενες εβδομάδες, ότι ό,τι και να γίνει και ό,τι και να πούνε εδώ περί βελτίωσης των σχέσεων ή ανοιχτών διάβλων, ο Τούρκος θα στείλει τον γιοτρύπανο στην Κύπρο κατά βάση. Κατά πάσα πιθανότητα. Θα το στείλει. Οπότε λοιπόν, κοιτάξτε, μπορεί να το στείλει και στη δικιά μας πλευρά. Έτσι, ακόμα δεν είπαν στην Ανατολική Μεσόγειο, δεν έχουν πει πού ακριβώς. Μάλιστα. Θα το στείλουν. Άρα λοιπόν δεν νομίζω ότι πρόκειται να βελτιωθούν οι σχέσεις μας και θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και δεν θέλω να αφήσουμε ασχολίαστο, θα μου επιτρέψετε, την προσβλητικότατη στάση της Γερμανίας για ακόμα τώρα, μια φορά. Για τη Λιβύη τώρα θα θέλατε να πείτε, σωστά κύριε Φίλη, ήθελα να μου το σχολιάσετε, γιατί μιλήσατε αρκετές φορές από αυτήν εδώ την εκπομπή για την αποτελεσματικότητα της ελληνικής διπλωματίας κατά της τουρκικής προκλητικότητας το τελευταίο διάστημα. Τι πιστεύετε λοιπόν ότι σηματοδοτεί ο αποκλεισμός της χώρας μας από τη διάσκεψη της Λιβύης? Η Γερμανία απέκλεισε την Ελλάδα, όπως γνωρίζουμε, παρά το γεγονός ότι η χώρα μας άνοιξε πρεσβεία και προξενείο σε Τρίπολη και Βεγγάζη. Νομίζαμε λοιπόν, κύριε Φίλη, ότι η Ελλάδα είχε απευθείας επικοινωνία με τη λιβική πλευρά. Πού χάθηκε το παιχνίδι? Αρχικώς, θα σας πω διαφορετικά. Η Γερμανία κάνει ότι... Θα σας το πω πολύ απλά, όπως έχουμε πει. Οι Γερμανοί εμάς μας έχουν για πρωινό. Όχι εμάς τους Έλληνες. Τους πολιτικούς μας. Τους πολιτικούς μας. Το πολιτικό σύστημα. Το έχουν για πρωινό. Δεν τους ενδιαφέρει. Ξέρουν ότι ό,τι τους πούμε, ό,τι πούν θα γίνει. Αυτούς που δεν έχουν για πρωινό είναι τους Τούρκους. Οπότε αυτούς έχουν άλλη προσέγγιση σε σχέση με εμάς. Εμάς μας έχουν σαν τα πικινουά. Μας πηγαίνουν και μας φέρουν με το λουρί. Τους Τούρκους όμως, επειδή είναι τσοπανόσκυλο, θέλει μεγαλύτερη προσοχή. Άρα λοιπόν, αυτή τη στιγμή, για να τα έχουν καλά με τους Τούρκους, με τους Έλληνες δεν ενδιαφέρονται, γιατί μας ελέγχουν. Και όποιος έχει κάποια αμφιβολία για το ότι λέω, να πάει να θυμηθεί τι έχει συμβεί τα τελευταία 10 χρόνια στη χώρα μας σε σχέση με τους Γερμανούς. Η χώρα βρίσκεται υποκατοχή αυτή τη στιγμή, κυρία Βροχίου. Υποκατοχή. Υποκατοχή βρίσκεται η χώρα μας. Υποκατοχή ποιανού, εμείς. Των Ευρωπαίων. Από τους Γερμανούς. Από τους Γερμανούς. Η χώρα δεν λειτουργεί φυσιολογικά. Αυτό το οποίο έγινε είναι ο απόλυτος εξευτελισμός των Ελλήνων πολιτικών από τους Γερμανούς. Δεν είναι μόνο του ελληνικού λαού. Απορώ δηλαδή, ως άνθρωποι, πώς το αντιλαμβάνονται αυτό? Καταλαβαίνω ότι θα μου πει ένας ψύχρεμος πολιτικός, επειδή εγώ είμαι ρεαλιστής, όπως έχω πει, και δεν θέλω κανένας να με λέει ψύχρεμο. Εγώ είμαι ρεαλιστής. Ο ψύχρεμος είναι αυτός που, επαναλαμβάνω, που μιλάει με ευχολόγια. Θα δούμε και ελπίζω και αυτό που δεν γίνεται ποτέ. Πάντα εκεί που είναι οι ρεαλιστές γίνονται τα πράγματα. Λοιπόν, θα μας πει λοιπόν ο ψύχρεμος ότι... Βάζω στην άκρη το προσωπικό ζήτημα και κοιτάω το συμφέρον της Ελλάδος. Άρα λοιπόν θα μιλήσω και με τους Γερμανούς, ακόμα και όταν μου φέρονται έτσι. Όχι, δεν πρέπει να γίνει έτσι αυτό. Αυτή τη στιγμή, πρώτον και κύριον, θα έπρεπε να πιέζαμε την λιβική κυβέρνηση, κυρία Βροχίδου, να απαιτήσει να είναι η Ελλάδα. Καταλάβατε? Μάλιστα. Έπρεπε τις προηγούμενες μήνες που το έχουμε κάνει Παγκράτη Κολιάτσου τη Λιβύη. Γι' αυτό σας λέω, υπήρχε επικοινωνία. Κάναμε να απαιτούσε η ελληνική πλευρά από τους Λίβιους να απαιτήσουν από τους Γερμανούς να μας προσκαλέσουν. Μάλιστα. Έτσι. Και να πω και κάτι άλλο. Λέει δεν έχουν στρατό. Θα έπρεπε η Ελλάς να είχε στείλει αυτή τη στιγμή μία δύναμη εκεί που είναι ο Χαφτάρ για να έχουμε στρατό μαζί με του Χαφτάρ, τους άντρες για εκπαίδευση. Άρα θα έχουμε στρατό εκεί. Δεν λέω να πολεμήσουν, λέω εκπαίδευση. Να υπάρχει παρουσία. Γιατί η γελία αυτή η δικαιολογία είναι μόνο και μόνο για να κάνουν πλάτη στην Τουρκία. Μόνο και μόνο για να κάνουν πλάτη στην Τουρκία. Είναι, θέλω να σας πω, ότι τρόποι για να το αντιμετωπίσουμε υπάρχουν. Το θέμα είναι αν θες να τους κάνεις και αν θες να κοντράρεις στο Βερολίνο. Μάλιστα. Λοιπόν, άρα το πρόβλημά μας δεν είναι η Λιβύη αυτή τη στιγμή στο συγκεκριμένο θέμα. Και ούτε είναι θέμα ελληνοτουρκικής διαφοράς το πρόβλημα της Λιβύης. Είναι ένα περιφερειακό ζήτημα τα ελληνοτουρκικά σε σχέση με αυτό που συμβαίνει μέσα στη Λιβύη. Καταλάβατε? Δηλαδή δεν θα γινόταν ελληνοτουρκική κονίστρα ή ρινγκ μια τέτοια συνδιάσκεψη. Γιατί δηλαδή στο ΝΑΤΟ γίνεται, στο ΝΑΤΟ δηλαδή που είμαστε και Ελλάδα και η Τουρκία
είναι ρίγκ ελληνοτουρκικής σύγκρουσης. Πού έχει γίνει ρίγκ ελληνοτουρκικής σύγκρουσης? Μάλιστα. Αφού οι άλλοι έχουν πρόβλημα με την Τουρκία. Εμείς έχουμε. Πάντως, ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας άστραψε και ευρώντιξε. Καλά έκανε, κύριε ναι. Δένδιας. Τα είπε ένα χεράκι στη Γερμανία, κύριε. Καλά έκανε, αλλά καλύτερα θα έκανε να πίεζε τη Λιβύη, να απαιτήσει Λιβύη να είναι και η Ελλάδα. Και αν ο κύριος Ντεϊμπά, που είναι φιλότουρκος, δεν θα μπορούσε να το κάνει, ξέρετε, υπάρχει ισορροπία στη λιβική κυβέρνηση. Μπορούσε να είχαμε πιέσει τον κύριο Σάλεχ να πιέσει ως κοινοβούλιο την λιβική κυβέρνηση να είναι και η Ελλάδα. Και επαναλαμβάνω, αφού η δικαιολογία ήταν δεν έχουμε στρατό, πολύ ωραία να στείλουμε εκπαιδευτές στον κύριο Χαφτάρ σε τελική ανάλυση. Να δούμε αν έχουμε στρατό ή δεν έχουμε. Μάλιστα. Κύριε Φίλη, θα το ξανασυζητήσουμε αυτό το θέμα, θα το ξαναβρούμε μπροστά μας ούτως ή άλλως. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Επίσης και είστε επανειδή. Μάλιστα.